γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών εδώ στο δεύτερο πειραματικό γυμνάσιο του Κιλκής. Τιμούμε δηλαδή την πολυγλωσσία στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα και τη δική μας γλώσσα, την ελληνική. Μια γλώσσα σημαντική και μια από τις πιο αρχαίες του κόσμου. Είναι η γλώσσα του Ομήρου, των τραγικών μας ποιητών, των αρχαίων φιλοσόφων, αλλά και των νεωτέρων, του Σεφέρη, του Σολομού, του Ελίτη και όλων των άλλων. Σήμερα στο δεύτερο πειραματικό γυμνάσιο του Κιλκής οργανώσαμε ένα παιχνίδι γνώσεων για να μάθουμε τα παιδιά το πόσο σημαντική είναι η γλώσσα για τους λαούς, γιατί βοηθάει στην ταυτότητά τους, αλλά είναι και ένα εργαλείο επικοινωνίας, καθώς επίσης και δείγμα του πολιτισμού των λαών. Ελπίζουμε να το απολαύσουμε. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου, θεσμοθετήθηκε το 2001 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σχολείο μας παίξαμε ένα παιχνίδι γνώσεων αλλά και ταχύτητας με θέμα την πολυγλωσσία, για να κάνουμε κατανοητό στα παιδιά με έναν διασκεδαστικό τρόπο την αξία της πολυγλωσσίας και να είναι ανοιχτή σε νέες κοινωνίες, σε νέους πολιτισμούς, σε νέες κουλτούρες. Ελπίζω να πετύχαμε το στόχο μας και με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω την Φάρμα Κουκάκη για την δωρεά που μας έκανε. Τους ευχαριστούμε δημόσια, ήταν πολύ ευγενική χειρονομία εκ μέρους τους. Σήμερα είναι η μέρα της πολυγλωσσίας, που σημαίνει ότι γίνεται προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο, ότι δεν μας ενδιαφέρει μόνο η εκμάθηση της γλώσσας για χρηστική αξία, δηλαδή να γίνει κάποιος φοιτητής ή να βρει μια δουλειά. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι ότι η γλώσσα σημαίνει πολιτισμός και ο πολιτισμός σημαίνει γλώσσα. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σεβόμαστε τις γλώσσες του κάθε λαού, να μην αφήσουμε καμία γλώσσα να πεθάνει, γιατί έτσι θα χαθεί και η ταυτότητά μας. Σήμερα γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών και τη γλωσσομάθεια, γιατί είναι σημαντική για τη ζωή μας. Γλωσσομάθεια είναι η εκμάθηση ξένων γλωσσών και η γνώση άλλων πολιτισμών και βοηθάει σε προσωπικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο. Η γλωσσομάθεια είναι η δυνατότητα να χειριζόμαστε μία περισσότερες γλώσσες πέρα από τη μητρική μας. Επίσης, είναι σημαντική και η ελληνομάθεια. Η γλωσσομάθεια είναι σημαντική για μένα, διότι θέλω να επικοινωνώ με συγγενείς και φίλους οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό. Σήμερα γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών και η γλωσσομάθεια είναι σημαντική, καθώς αποτελεί έναν τρόπο για να αναπτύξουμε και διευρύνουμε τις γνώσεις μας. Σήμερα γιορτάζουμε την Ημέρα Ευρωπαϊκών Γλωσσών και η γλωσσομάθεια είναι σημαντική για λόγους εργασίας, αλλά και για προσωπικούς, δηλαδή για ένα ταξίδι σε μια άλλη χώρα. Η γλωσσομάθεια είναι σημαντική για να επικοινωνούμε με ανθρώπους, άλλων λαών και πολιτισμών. Σήμερα γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Μέρα Πολυγλωσσίας. Είναι σημαντική γιατί μπορούμε να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό και να γνωρίσουμε διάφορους πολιτισμούς. Σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουμε την πολυγλωσσία στην Ευρώπη. Η πολυγλωσσία είναι σημαντική γιατί μαθαίνουμε τον πολιτισμό μας και τον πολιτισμό άλλων χωρών. Σήμερα γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών και είναι σημαντική γιατί μας δίνεται δυνατότητα να μάθουμε πολλές γλώσσες καθώς και την ελληνική που είναι ισότιμη. Σήμερα γιορτάζουμε την πολυγλωσσία στην Ευρώπη. Η πολυγλωσσία είναι σημαντική για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι όταν ακούμε ένα τραγούδι ή όταν βλέπουμε μια ταινία που είναι σε ξένη γλώσσα, να μπορούμε να τη μεταφράζουμε στη δική μας. Η Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών είναι σημαντική γιατί θα μπορούμε να μιλήσουμε με τους συγγενείς μας στο εξωτερικό και θα μας βοηθήσει στο μέλλον με τις δουλειές μας και άλλες δραστηριότητες. Σήμερα γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών. Η γλωσσομάθεια είναι πολύ σημαντική, καθώς έχουμε μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση του διαδικτύου, καθώς πολλές ιστοσελίδες ή ακόμα και τα βιντεοπαιχνίδια που παίζουμε είναι σε ξένες γλώσσες. Σήμερα γιορτάζουμε τις ευρωπαϊκές γλώσσες επειδή είμαστε κομμάτι της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών είναι σημαντική γιατί μπορούμε να επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους που δεν μιλάνε στη γλώσσα μας.